Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Ιουνίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Περιμένω από τους δανειστές να σεβαστούν στη χώρα μου, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Είναι η ώρα για τις αναγκαίες αποφάσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της εργασίας, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, με άρθρο που δημοσιεύεται ταυτόχρονα στη γαλλική Le Monde και τη γερμανική Die Welt. Αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης που βρίσκεται κοντά στη διαπραγμάτευση κληθείς από το Αθηναϊκό Πρακτορείο να σχολιάσει τις εξελίξεις, σημείωσε. Είμαστε πολύ μακριά από την εξέβρεση λύσης στο αυριανό Eurogroup με δεδομένο ότι η Γερμανία δεν έχει κάνει κανένα βήμα πρόοδο. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒΕΣ Νομού Ροδόπης η μερίδα παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τα οικονομικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων του Νομού Ροδόπης με τρεις κύριους ομιλητές. Η μερίδα παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τα οικονομικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων Νομού Ροδόπης με έδρα την Κομωτινή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣ Νομού Ροδόπης. Ένας από τους ομιλητές ήταν ο κ. Διονύσης Χιόνης, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου μίλησε για την ταυτότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας. Νομίζω ότι η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής μας, μετουσιώνεται σε πράξη σήμερα, σε μία από τις πολλές πράξεις. Και έχει να κάνει με μια έρευνα, μια ακτινογραφία ουσιαστικά των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οικονομικά στην περιοχή της Κομωτινής. Ακτινογραφούμε τα προβλήματά τους, τα καταγράφουμε, προτείνουμε πολιτικές και τέλος καλούμε την πολιτεία να λάβει θέση, να διαμορφώσει εργαλεία οικονομικής πολιτικής έτσι ώστε να εκλείψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προβλημάτων και να μπορέσει να αυξηθεί και ο τζίρος και η απασχόληση. Ξέρετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε το θέλουμε είτε όχι, αποτελούν ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και τα μέτρα πολιτικής, τα μέτρα ανάσχεσης της κρίσης και της ύφεσης θα πρέπει να ξεκινάνε από αυτό το σημείο. Σβήτα στενάζει, αλλά θα μπορούσε να στενάζει λιγότερο αν υπήρχαν στοχευμένες δράσεις σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που μπορεί να γίνουν. Και ξέρετε, διαπιστώσεις για να γίνουν θέλουν κάποια ανάλυση. Θέλουν μετρήσεις, θέλουν ερωτηματολόγια, θέλουν συζητήσεις με τους φορείς οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά κύτταρα της κοινωνίας. Προσπαθούμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουμε μία άμεση σχέση με τους επαγγελματικούς φορείς της πόλης και θα ξεκινήσω κάνοντας μία παρομοίωση από την ιατρική. Ένας καλός γιατρός αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του όχι στη θεραπεία αλλά στη διάγνωση. Εμείς με αυτή την έρευνα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διάγνωση της κατάστασης που επικρατεί στις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής, γιατί από μια σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση εξαρτάται μετά η θεραπεία η οποία θα εφαρμοστεί. Μέχρι τώρα ο κάθε επαγγελματίας γνωρίζει ατομικά την κατάσταση που επικρατεί στην επιχείρησή του. Σήμερα θα μάθει τι έχει απαντήσει το σύνολο των επαγγελματιών, περίπου 310 που ζουν και εργάζονται σε αυτή την πόλη σχετικά με το οικονομικό κλίμα και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Είναι κυρίως μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται σε απευθεία σχέση με ιδιώτες καταναλωτές και έχει ενδιαφέρον διότι τα φορολογικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται και πλήττουν άμεσα το εισόδημα των καταναλωτών έχουν μετά άμεσο αντίκτυπο σε ένα δεύτερο βήμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το κλίμα που επικρατεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρές επιχειρήσεις είναι δυστυχώς αρνητικό. Αντικατοπτρίζει και συμβαδίζει, θα λέγαμε, με το κλίμα που επικρατεί στο μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού μας και έχει να κάνει με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, η οποία αποδεικνύεται και σε αυτή την έρευνα το πόσο λανθασμένη είναι και το πόσο δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Ένας άλλος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Κουράσης, Γενικός Γραμματέας για ΣΕΒΕΟ, που μίλησε για το επιχειρήν στην Ελλάδα και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάθε έρευνα που διεξάγεται σε τοπικό επίπεδο από ένα επίσημο φορέα όπως είναι το Πανεπιστήμιο, έχει την αξία του αν μετά το τέλος της έρευνας αυτής αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν
τα αποτελέσματά της. Έτσι θα μπορέσει να βοηθηθεί η τοπική κοινωνία και γενικότερα η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες οι οποίες ζει τώρα, αλλά και να μπορέσει να τις ξεπεράσει. Μέλημα του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα είναι να μπορέσει να δώσει τα εργαλεία εκείνα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να βγουν ανθεκτικότερες και θωρακισμένες με γνώσεις στο μέλλον το οποίο έρχεται, το οποίο φαίνεται τελικά ότι είναι πολύ δυσκολότερο από αυτό που έχουμε ήδη περάσει, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι ανεβαίνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 1 δισεκατομμύριο ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2017. Έχει ανέβει η φορολογία, έχουν ανέβει οι ασφαλιστικές εισφορές. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες κλειστές επιχειρήσεις και ή περισσότερες χρεοκοπημένες επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν έρχεται η πολιτεία να δείξει ένα εχθρικό ουσιαστικά περιβάλλον, το οποίο προσπαθεί να επιχειρήσουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Τέλος, μίλησε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΣ Νομού Ροδόπης, κ. Βαφιάδης Ανέστης, για τις προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νομό Ροδόπης. Να παρουσιάζουμε σε μια ημερίδα την έρευνα που έχουμε ζητήσει σε συνεργασία με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλο το τμήμα, τον κύριο Χιόνι, υπεύθυνο καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Ζουμπουλίδη και τον κύριο Μάρκο, για την ώρες που διέθεσαν για να βγουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα, δεν ξέρω πώς σας έχουν πει τα διαδικαστικά, δεν θα τα πω. Πιστεύω σας τα είπαν οι συνεργάτες του Πανεπιστήμιου. Εμείς ήταν για πρώτη φορά θέλουμε να αποτυπώσουμε μια έρευνα το οικονομικό κλίμα στη Ροδόπη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικά, ώστε βάσει αυτού να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας ως προς την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αυτά τα οποία θα μπορέσουμε να συνδιαλεγούμε και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε σύμφωνα με τις αρχές του τόπου, είτε είναι αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι η κεντρική διοίκηση. Από τα πρώτα αποτέλεσματα της έρευνας δεν αλλάζει το οικονομικό κλίμα όπως είναι η υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπάρχει αισιοδοξία αυτή τη στιγμή. Στον κόσμο, ίσα-ίσα, τα αποτελέσματα θα σας καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια αναπαισιοδοξία. Είδα το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το φάσμα του κλεισίματος θα αντιμετωπίσουν. Πιστεύω αυτά όλα να γίνουν ένα μοχλό εργαλείων για το μέλλον, για να μπορέσουμε να πιάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα στον τόπο μας. Στον αγροτικό τομέα, νούμερο 1, παραγωγή πλούτου στον τόπο μας. Και από αύριο θα είμαστε στη θέση να την επεξεργαστούμε πιο καλά, να εξάγουμε τα ανάλογα συμπεράσματα και να, από εκεί πέρα να τα προωθήσουμε ανάλογα σε όσους ενδιαφερόμενους φορείς, επιμελητήρια, δήμο, περιφέρεια, βουλευτές, υπουργεία και ΣΕΒΕ. Πιστεύω είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε το Πανεπιστήμιο με την Ομοσπονδία και γενικά με την κοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε μια νέα αρχή με το Πανεπιστήμιο, το Γεωργικό και το Δημοτικό Οικονομικών Επιστημών, ώστε να ακολουθήσουμε και ένα μπούσουλα εντός εισαγωγικών, ένα οδικό χάρτη που θα μας μπορέσουν να βγάλουν τα συμπεράσματα, γιατί ξέρουν κάτι παραπάνω οι θεωρητικοί και εμείς με την πρακτική μας από εδώ μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την κοινωνία μας, για την πόλη μας και για τα μαγαζιά μας, γιατί μια από αυτό κοπιάζουμε. Και η παρουσία και μόνο της ΓΕΣΕΒΕ αυτή τη στιγμή, του Γενικού Γραμματέα, του νούμερο 2 της ΓΕΣΕΒΕ στην Κομωτινή αυτή τη στιγμή, δείχνει και το ενδιαφέρον και της κεντρικής διοίκησης σε όλες αυτές τις έρευνες που γίνονται κατά τόπους. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νούμερο 2, την κυρία Μέρη Κοσμίδου. Κυρία Κοσμίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, πού διαγωνιστήκαν σήμερα οι υποψήφοι, μέχρι στιγμής πώς είδατε τα αποτελέσματα? Αν σκεφτούμε ότι έχουμε απλώς το θέμα με τα μαθηματικά που το ξέρουμε όλοι και έχει δημιουργηθεί πανελλαδικά, σήμερα είχαμε την χημεία που απλώς ήθελε μια ψυχραιμία, γιατί είχε μεγάλη έκταση, οι εκφωνήσεις είχαν μεγάλη έκταση σαν θέματα, όχι όμως σε μεγάλη δυσκολία. Θεωρώ ότι και σήμερα είχαμε ένα καλό επίπεδο και βαθά θέματα. Θα δείξει βέβαια και τα παιδιά πώς θα συνεχίσουν, τι θα πούν τα παιδιά τα ίδια. Και ελπίζω ότι το ηθικό τους είναι ακμαίο για να συνεχίσουν όσα συνεχίζουν στο 5ο τους μάθημα. Και να τελειώσει και αυτός ο φετινός αγώνας τους για τη διεκδίκηση της επιθυμητής τους θέσης. Κύριε Κοσμίδου, μια που αναφερθήκατε στα μαθηματικά, έχει ξαναγίνει και τα προηγούμενα χρόνια η δυσκολία πάνω σε αυτό το μάθημα, το οποίο από τα θέματα ήταν λίγο ή πολύ δεν μπορούσαν να τα λύσουν ούτε ήδη καθηγητές. Να πω ότι εντάξει, δεν είμαι ειδική, τα μαθηματικά είναι δύσκολο αντικείμενο ούτως ή άλλως. Για δυνατούς λίτες, όπως λέμε. Σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να υπάρξει
ένας διαχωρισμός. Συνήθως είναι αυτά τα μαθηματικά που μας δυσκολεύουν, θεωρώ. Θα δούμε. Όταν δεν γράφουν όλοι, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Σημαίνει ότι θα πέσουν απλώς οι βάσεις. Όταν γράφουν όλοι, σημαίνει επίσης ότι θα ανέβουν οι βάσεις. Η διαβάθμιση είναι να είναι καλή, γιατί για να υπάρχει ο διαχωρισμός και μια, έτσι, ένας επιμερισμός αυτών που μπορούν ή αυτών που μπορούν λιγότερο. Κύριε Κοσμίδη, η εικόνα στον ομολόγηση ποια είναι μέχρι στιγμής? Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, κύριε Τουτοκώτη, αν δεν ολοκληρωθεί και δεν έχουμε. Δεν ακούω μεγάλες αντιδράσεις. Αυτό το οποίο τα σχολεία ζουν πραγματικά, το άγχος των παιδιών. Εκεί χτυπάει η καρδιά, εκεί είναι το κύτταρο της εκπαίδευσης, είναι το σχολείο. Επομένως, στα σχολεία θα το δούμε. Κάποια παιδιά εκδηλώνονται περισσότερο από κάποια άλλα. Κάποια παιδιά γράφουν και μετά δεν θέλουν να συζητήσουν τίποτα για αυτό που έγραψαν. Οπότε, ό,τι και να πούμε εμείς, αν δεν δούμε τα αποτελέσματα, θα είναι απλώς συζητήσεις. Πάντως, σύμμαχος των υποψηφίων είναι σίγουρα η καλή ψυχολογία. Το σημαντικότερο, διότι μια καλή ψυχολογία είναι υποστηρικτή στο να συνεχίσουμε. Η κακή ψυχολογία δεν βοηθάει, το άγχος δεν βοηθάει. Θα πρέπει να πάμε με καθαρό μυαλό, με καλή ψυχολογία, ό,τι γράψαμε, το αφήνουμε πίσω μας και κοιτάζουμε πλέον αυτό που έρχεται. Και θα το ξαναπώ για μια φορά, κύριε Κουσμίδη, η ζωή δεν τελειώνει μετά τις πανελλαδικές. Ακριβώς. Και επειδή συζητάμε για τα γενικά λύκεια, να πούμε ότι ταυτόχρονα είναι και τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων τα οποία δίνουν τον αγώνα τους και συνεχίζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Έτσι, και σε αυτά τα παιδιά καλή επιτυχία. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ακριβότερα έγιναν τα πλασματικά έτη για όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να εξαγοράσουν χρόνια ασφάλισης προκειμένου να κλειδώσουν ταχύτερα το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει πλέον τους ασφαλισμένους είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότηση αναδρομικά με διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012, είτε για να συμπληρώσουν εντός του τρέχοντος έτους την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, η χρήση των πλασματικών ετών θα πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσάυξη της σύνταξης. Το δημόσιο προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώριση έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι 7 χρόνια. Τα πλασματικά χρόνια που εξαγοράζονται τόσο 2017 υπολογίζεται με νέο τρόπο ως εξής. Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα πληρώνουν για κάθε μήνα το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου για κύρια σύνταξη, δηλαδή 20% του τελευταίου μεικτού μισθού. Δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν για κάθε μήνα το 10% των συντάξιμων αποδοχών τους το μήνα της αίτησης. Η αλλαγή από 1η-1η-2017 τρόπου υπολογισμού των εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους αλλάζει το πλαίσιο εξαγορών, καθώς πλέον το κόστος των πλασματικών θα υπολογίζεται με τις μηνιαίες εισφορές που θα καταβάλουν. Υψηλότερος κατά 40% θα είναι ο φόρος του 2016 για τους μισθωτούς με μπλοκάκι από τα εκαθαριστικά, με τους επαγγελματίες να βρίσκονται σε απόγνωση. Σοκ προκαλούν τα καθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς που έχουν εισόδημα και από ελεύθερα επαγγέλματα αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Ειδικά για την πρώτη κατηγορία, ο φόρος για το 2016 είναι έως και κατά 40% υψηλότερος σε σχέση με το 2015 λόγω των αλλαγών στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος και της φοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ για το 2015 ο φόρος υπολογιζόταν με διαφορετική κλίμακα για κάθε εισόδημα, για το 2016 τα δύο εισοδήματα αθροίζονται και φορολογούνται με ενιαία κλίμακα για υψηλότερο συντελεστή του 45%. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis είναι ο γνωστός Άργος Άγιος Βεζεξίδης, ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών και εκπαιδευτής βέβαια της ΑΠΟ Ανατολή. Άγιε, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Πίστα Survivor και στη Κομωτινή, τουρνουά Survivor βασικά, πού βρίσκεται, αν είναι έτοιμη και για ποιο σκοπό γίνεται? Ναι, λοιπόν, γίνεται για, ένα σκοπό μόνο, για τη διασκέδαση των πολιτών και της Κομωτινής και όχι μόνο. Είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο, πάρκο αναψυχής θα λέγαμε, που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να κάνει μια ομάδα 5 έως 10 ατόμων
και να έρθει να δοκιμάσει, να παίξει, να δοκιμάσει δυνάμεις του και να διεκδικήσει το έπαθλο. Το έπαθλο... Κάτι αντίστοιχο με το γνωστό Survivor θα έχει αποχωρήσει μέχρι το τελικό. Θα είναι ακριβώς ίδιο με το Survivor, αλλά θα γίνει όλο σε μία μέρα. Δεν θα τους αφήσουμε ληστικούς. Εκτός αν θέλει το κανάλι να συνεργαστούμε και να κάνουμε μία εκπομπή ακόμη Survivor Κομωτινή. Αστειευόμενο στο. Το λέω αυτό. Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, που ξέρεις. Η πίστα είναι πανομοιότυπη με την πίστα της δημοφιλέστα της εκπομπής τον τελευταίο χρόνο. Έχει νερά, έχει πισίνες, έχει εμπόδια έρπινγκ και τα λοιπά, αυτά τα συρσήματα, έχει ντοκό ισορροπίας, μπαλάκια, στόχος στο αυτό τέλος. Αυτό το σκέφτηκε από χρώματα εσύ μέχρι τους, και εμπόδια. Εσύ το σκέφτησες πρωτοβουλία τα δικιά σου δηλαδή και... Ετοιμάστηκε όλο αυτό το σκηνικό. Δικιά μου ιδέα ήταν και συνεργάστηκα με τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο τον Βασιλιάδη που έχει το Fair Play. Και μου είπε πάρε το χώρο, κάνω ό,τι θες. Είναι ένα πάρκο αναψυχής που με μια συνδρομή ας πούμε τυπική μπαίνεις και παίζεις. Δεν είναι κάτι που αμάν θα βγάλει χρήματα ή μια εταιρεία που δουλεύει. Όχι, είναι κάτι αναψυχή για να περάσει το χρόνο το ευχάριστα κάποιος που θέλει να έρθει με την παρέα του και να ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά, πάντα με φιλάθλο πνεύμα, δεν θα χτυπηθούμε. Κοινωνικό όφελος δηλαδή και περισσότερες δημόσιες σχέσεις από άγνωστα άτομα μεταξύ τους. Ποια θα είναι το φέλη και για την ίδια την Ανατολή, αλλά και γενικότερα για όλο τον Μολοδόπης. Η Ανατολή δεν έχει κέρδος, γιατί δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Αυτό έχω εγώ σχέση προσωπικά. Η ΑΠΟ Ανατολή δεν έχει κανένα απολύτως κέρδος, γιατί δεν έχει και καμία σχέση με όλο αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι που εμπλέκομαι στο όλο θέμα. Survivor, αλλά η ΑΠΟ Ανατολή, λόγω της δικιάς μου εμπλοκής, έχει δίνει χορηγία, μια χορηγία στο, ας πούμε, εγχείρημα αυτό, το Survivor, Κομωτινή. Survivor Challenge, δηλαδή πρόκληση, survivor πρόκληση, πρόκληση επιβίωσης, δίνει σε όλους όσους συμμετέχουν έναν δωρεάν μήνα για να γνωρίσει τον Diet Ωραία κύριο Ζήτσου και το χειρισμό σπαθιού κατάνα με εκπαιδευτεί εμένα. Σε όλους, χάσεις κερδίσεις, πάρεις δεν πάρεις το έπαθλο, μόνο που θα δώσεις συμμετοχή και θα συμμετέχεις, θα έχεις έναν δωρεάν μήνα για όλα τα καινούργια μέλη εννοείται. Και τελειώνοντας, Άγιε, να πάμε στο ίδιο το πρόσωπό σου, Άγιος Βεσεξίδης. Το ρεκόρ Guinness παραμένει, πιστεύω. Το ρεκόρ Guinness παραμένει και δεν το διαπραγματευόμαστε σε καμία περίπτωση με κανέναν. Εδώ είμαστε, μπορούν να έρθουν να το πάρουν. 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου, θα χαρώ πολύ να έρθείτε και να σας δώσω το... Θα φέρω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νουντσάκου στην Κομωτινή και θα φέρω και το Πανελλήνιο Σεμινάριο Ντάιτορια Κιουζίτσου και θα έχει και πολλές επιδείξεις και τέτοια μέσα. Θα δοθεί και γνώση στον κόσμο. Εννοείται δωρεάν είσοδος όπως πάντα. Ή βάζουμε κάποιο τυπικό, ας πούμε, το 1 ευρώ για να βοηθήσουμε κάτι κάπου ή δεν βάζουμε τίποτα. Δεν υπάρχει είσοδος, είναι ελεύθερο και έρχεται ο κόσμος και μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα στο κλειστό. Τη βγάλαμε και είδηση λοιπόν. 30 Ιουνίου και 1-2 Ιουλίου, ναι, πρώτη φορά η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Βγαίνει είδηση. Άγιε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είμαι και πάλι εδώ και είστε δίπλα μας. Να πάμε τώρα στις αίρες για να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Λεωνίδα Βαρούδη όσον αφορά την ευλογιά. Έστιες ευλογιά σε εγωπρόβατα στην Τουρκία σε τοποθεσία που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 13 χιλιόμετρων από τα ελληνικά σύνορα, καθώς και στη Σμύρνη απέναντι από τη Μυτιλίνη, εντοπίστηκαν την 1η Ιουνίου. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε σημερινή του ανακοίνωση, το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας εφιστά την προσοχή για αποφυγή εισόδου στη χώρα μας της νόσου της ευλογιάς. Εξφανίζεται πάλι το πρόβλημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων στην φιλική Τουρκία δίπλα, επειδή όμως είναι και στο ευρωπαϊκό της κομμάτι και συγκεκριμένα γύρω στα 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα, υπάρχει ήδη ένας συναγερμός όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και παίρνει και μας. Γιατί πριν από 2 χρόνια υπήρξαν κάποιες εστίες αυτής της αρρώστιας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης όπως και σε άλλες περιοχές εκτός από την περιοχή των Σερών. Εμείς δηλαδή τη γλιτώσαμε πριν από 2 χρόνια. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου,
πέρα από τον υψηλό πυρετό, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό ακόμα και από τους κτηνοτρόφους, είναι η παρουσία βλατίδων και φελκίδων κόκκινου χρώματος, με ιδιαίτερη εντύπωση στην κοιλιακή χώρα, τους μαστούς, τις μασχάλες, το κεφάλι και το κάτω μέρος της ουράς. Η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν μεταδίδεται στα άλλα είδη ζώων, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, άρα δεν έχουμε να φοβόμαστε από αυτή την πλευρά, όμως όσον αφορά τις κατσίκες και τα πρόβατα, ο συναγερμός έχει ξεκινήσει, υπάρχει αυξημένη επιτήρηση, επειδή γίνονται διάφορες δουλειές αυτές τις μέρες στις εκτροφές, ρωτάμε πάντα μήπως τυχόν τα ζώα έχουν πυρετό, αυτό είναι το πρώτο που φαίνεται, και από εκεί και πέρα αν φαίνονται κάποιες φουσκάλες στους μαστούς ή στις μασχάλες ή στο στόμα. Στο πλαίσιο της πρόληψης της μετάδοσης τόσο της συγκεκριμένης νόσου όσο και άλλων νοσημάτων, το πρώτο στάδιο αναχέτησης της εισόδου αυτών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Η παραγωγή θα πρέπει οπωσδήποτε για άλλη μια φορά να προσέξουν όλα τα μέτρα, να μην μπαίνει ο καθένας μες στη μονάδα, να αποφεύγουν την κυκλοφορία από μονάδα σε μονάδα για καλαμπούρι. Όταν πηγαίνουμε στα ζώα, οι μπότες μας να κοιτάξουμε να έχουν ένα επίπεδο καθαριότητος και να μην είναι ως συνήθως. Δηλαδή μπαίνουμε σε μία περίοδο στην οποία πρέπει να είναι πρώτα εκείνοι προσεκτικοί και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ανακεφαλαιώνω και λέω, είναι ένα νόσημα το οποίο δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν μεταδίδεται στα άλλα ζώα, είναι σαν τα εγωπρόβατα. Δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορα, θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Επεκτείνεται η κοινωνική κουζίνα για το φαρμακείο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τις ΣΕΡΣ. Τις δομές της κοινωνικής κουζίνας και του κοινωνικού φαρμακείου επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος ΣΕΡΟΝ Πέτρος Αγγελίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Δημήτρη Μερετούδη. Η κοινωνική κουζίνα και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου συνεχίζουν τη λειτουργία τους για άλλα 3 χρόνια μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 προϋπολογισμού 340.000 ευρώ. Η κοινωνική κουζίνα και το κοινωνικό φαρμακείο θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 προϋπολογισμού 340.000 ευρώ. Έχουν στελεχωθεί η κοινωνική κουζίνα με 4 άτομα, με ένα μάγειρα, κοινωνικό λειτουργό, γενικών καθηκόντων και οδηγό, και το κοινωνικό φαρμακείο με έναν φαρμακοποιό και έναν βοηθό φαρμακοποιού. Αυτές οι προσλήψεις, όπως είναι γνωστό, γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και να πω ότι για πρώτη φορά είχαμε ενταχθεί στο πρόγραμμα της αντιμετώπισης της φτώχειας και λειτουργήσαμε την κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο, το δημοτικό λαχανόκηπο το 2012 και είχαμε ενταχθεί σε πρόγραμμα ύψους 800.000 ευρώ. Εν συνεχεία, το πρόγραμμα ήταν για 3 χρόνια, είχε λήξει και για 2 χρόνια, 2014-2016 μέχρι το 2016, η κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό φαρμακείο, όπως και το δημοτικό λαχανόκηπο, τα λειτουργούσαμε αυτές τις δομές με δικά μας έσοδα, με έσοδα του Δήμου. Είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα το 2012, για 2 χρόνια συνέχισε με τις δυνάμεις του Δήμου και τη συμπαράσταση των συνδημοτών μας και των επαγγελματιών του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Τώρα έχει ενταχθεί ξανά σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 341.000 ευρώ. Έχουν προσληφθεί 4 υπάλληλοι, συν τους προϋπάρχοντες που υπήρχαν από την κοινωνική μέριμνα υπαλλήλους. Συτίζουμε 100 άτομα και άνω αυτή τη στιγμή. Μέσω του προγράμματος ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε να συτίσουμε 280 άτομα. Εγώ όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τους συνδημότες μας που στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειές μας, διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, είτε και τους επαγγελματίες που συνεισφέρουν με όλες τις δυνάμεις όσο μπορούν
προϊόντα για να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο που το έχει πράγματι ανάγκη. Για τη συμβολή του κοινωνικού φαρμακείου σε δομές και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από το κοινωνικό αγαθό που είναι το φάρμακο, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Σερών, Αναστάσιος Ρόντζης. Οι κύριοι χορηγοί αυτού του εγχειρήματος είναι οι απλοί πολίτες, οι οποίοι καθημερινά φέρνουν εδώ στο κοινωνικό φαρμακείο τεράστιες ποσότητες φαρμάκων. Ουσιαστικά φάρμακα τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούνται, είτε λόγω διακοπής μιας θεραπείας, είτε λόγω υποκατάστασης μιας θεραπείας από ένα άλλο φάρμακο, είτε ακόμα και λόγω ενός θανάτου ενός συγγενικού προσώπου, αντί να αφήνονται στην άκρη να λήγουν και να καταστρέφονται, συλλέγονται στους ειδικούς κάδους, τους οποίους έχει κάθε φαρμακείο σε όλο τον νομό Σερών. Εν συνεχεία γίνεται η διαλογή και η τακτοποίησή τους στο κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο στεγάζεται στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών στην Δημητρίου Σπυρίδη 13. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι συνθήκες φύλαξης των προϊόντων είναι ιδανικές, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα φαρμακεία μας. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ φυσικά και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ που αναφέρθηκε, υπάρχουν δύο επιστήμονες, ένας πτυχιούχος φαρμακοποιός και ένας πτυχιούχος φαρμακοϋπάλληλος, οι οποίοι εξυπηρετούν τους ασθενείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrax, τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.